Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Άμεση ήταν η εξιχνίαση της υπόθεσης ανθρωποκτονίας από την ασφάλεια Τρίπολης του 39χρονου άνδρα που βρέθηκε διαμελισμένος και καμένος μέσα στο αυτοκίνητό του στην περιοχή Τάνος Ποταμός, το Άστρος Κινουρίας. Συνέντευξη τύπου για την υπόθεση που έχει αναστατώσει τη μικρή κοινωνία του Άστρους έδωσε το μεσημέρι στην έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου ο ταξίαρχος Ανδρέας Αποστολόπουλος. Οι υπόδικοι οδηγήθηκαν σήμερα το απόγευμα στα δικαστήρια Πλοίου. Εξεχνιάστηκε άμεσα η υπόθεση ανθρωποκτονίας του 39χρονου Μελαπού που είχε λάβει χώρα την 15 Οδού στο Άστρος Κινουρίας. Συγκεκριμένα, μετά από άμεσες και συντονισμένες ενέργειες του Τμήματος Ασφαλείας Τρυπόλεως, προέκυψε ότι δράστης της δολοφονίας του 39χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του σε ερημική τοποθεσία του Άστρους είναι ο πατέρας του 71 ετών. Παράλληλα, όπως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι συμμετοχή για διάφορες πράξεις είχαν και άλλα μέλη της οικογένειάς τους, όπως υπήρχε ο αδερφός του πατέρα του 71 ετών, η μητέρα του θύματος, η σύζυγος του αδερφού του και ακόμα ένας 53χρονος γαμπρός του θύματος και του δράστη. Τα αίτια από τα μέχρι τώρα στοιχεία της προανάκρισης είναι ότι υπήρχε μία χρόνια διαφορά στην οικογένεια μεταξύ κυρίως του πατέρα και του γιου θύματος και προχθές είχαμε το τραγικό αυτό συμβάν. Ο πατέρας περιέγραψε τον τρόπο δράσης και όλες τις πράξεις του, ομολόγησε και την δολοφονία αλλά και τον εμπειρισμό του αυτοκινήτου. Παράλληλα όμως έχουμε ότι στην υπόθεση αυτή είναι και έχουν εμπλοκή, όπως είπα προηγουμένως, και άλλα μέλη της οικογένειας. Ειδικότερα, το μεσημέρι της 15 Οκτώβου, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρχε του θύματος με τον δράστη πατέρα, ο πατέρας τον ανέμενε στο σπίτι τους, στο Άστρος, και με δίκανο κινητικό όπλο που κατήχε νόμιμα, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Μάλιστα, η πρώτη εξ αυτών πρέπει να ήταν και που επέφερε και το μοιραίο. Στη συνέχεια, με την βοήθεια του αδελφού του, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν τις πινακίδες του αυτοκινήτου του θύματος και μάλιστα τις έκρυψαν στον κήπο του σπιτιού τους, τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία και σε απόσταση τουλάχιστον 3-4 χιλιόμετρων από το σπίτι, όπου εκεί, αφού το περιέλουσαν με βενζίνη, έθεσαν πυρκαγιά για να αποκρύψουν και τα ίχνη τους, αλλά και να δυσκολευτούν οι έρευνες για την αναγνώριση της ταυτότητας του οχήματος. Η μητέρα του δράστη και η γυναίκα του αδερφού, δηλαδή η θεία του θύματος, συμμετείχαν από τα μέχρι τώρα στοιχεία που παραλαμβάνω με σκοπό να αποκρύψουν τα ίχνη ή άλλα στοιχεία που υπήρχαν κατά τη στιγμή της εγκληματικής ενέργειας. Οι δύο άντρες που είχαν μεταφέρει και έδεσαν την πυρκαγιά με σκοπό να εξαφανίσουν τα κάθε ίχνος, μεταφέρθηκαν και παραλήφθησαν το σημείο από άλλο έτερο μέλος της οικογένειας, από τον 53χρονο γαμπρό τους. Πρόκειται πραγματικά για μία συγκλονιστική υπόθεση. Η αστυνομία άμεσα όταν ενημερώθηκε για το συμβάν και για το ότι πρόκειται περί δολοφονίας, έκανε εμπεριστατωμένες έρευνες και ευδολογή προανάκριση για να προκύψουν και να εξακριβωθούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι δράστες, που είναι συνολικά 5 οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα Ναυπλίου για τα περαιτέρω. Από τα μέχρι στιγμής τα στοιχεία προκύπτει ότι όντως είχαν χρόνια διαφορές
με την οικογένειά του το θύμα και πολλές φορές, σύμφωνα με το λεγόμενο της οικογένειας, το θύμα δύο πραγούς εναντίον της μητέρας του και του πατέρα του. Με απότερο σκοπό τι, να αποκομίσει κρίματα, όχι ακτήματα. Όχι, μέχρι στιγμής έχει μείνει αδιευκρίνιστο, η προανάκριση συνεχίζεται. Ο κατηγορούμενος μέχρι τώρα εμφανίζεται μετανιωμένος, έχει καταλάβει, έχει κάνει, είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του. Πλήρη επίγνωση των πράξεών του. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από την πορεία που ακολούθησε μετά τη τηλεφωνία. Από τις πράξεις που έκανε μετά τη τηλεφωνία. Συντήσατε μήπως να εξεταστεί από κάποιον ψυχολόγο, από κάποιον ψυχίατρο για τον δράστη? Όχι, όχι, δεν έχουμε ζητήσει γιατί δεν θεωρείται ότι είναι απαραίτητο, κρίνεται απαραίτητο. Αυτό μπορεί να το κρίνει απαραίτητο η ανακριτική αρχή και να το πράξει. Ήταν δύσκολη η ανάκριση, κύριε Βιντάκη, και πώς ξεταλήξατε το κουβάρι αυτό με το οικογένειο? Πώς δύσκολο ήταν? Κρίνουμε, μαζεύουμε στοιχεία, τα κρίνουμε, τα θέτουμε υπόψη μας, κοιτάμε τα γεγονότα και από εκεί και πέρα βγάζουμε τα συμπεράσματά μας και ξεκινάμε την προανάκριση. Οι άλλοι συγγενείς πλην του πατέρα και της μητέρας σας είπαν ότι είναι μετανιωμένοι για αυτό που κάνανε, συμμετείχαν σε κάτι που δεν το προλάβανε, δεν το σκέφτηκαν? Κατά κάποιο τρόπο είναι μετανιωμένοι. Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον νόμο, θα γίνει η σύγκληση του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου που προέκυψε από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του θεματικού αντιπεριφερειάρχη για θέματα υγείας, παιδείας και απασχόλησης Πελοποννήσου, Φάνη Στεφανόπουλου, οπότε θα ξεκινήσει και η θητεία του νέου εκλεγμένου Περιφερειακού Συμβουλίου που θα είναι πενταετής. Κοιτάξτε, είναι ο νόμος ορίζει ότι η σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου και η εκλογή Προεδρίου ορίζεται την πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη. Πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη είναι 7 του μήνα Σεπτεμβρίου και νομίζω ότι η πρώτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνει και η εκλογή Προεδρίου θα γίνει σε 7, Κυριακή 7 Σεπτέμβρη. Θα υπάρξει επιπλέον θεματολογία σε αυτή τη σύγκληση ή θα πρέπει να περιμένουμε κάποια επόμενη σύγκληση? Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να υπάρξει και ένα δεύτερο θέμα εκλογής Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένου ότι τρέχουν πολλά ζητήματα και δεν μπορεί να σταματήσει η λειτουργία της περιφέρειας και υπάρχουν ζητήματα τα οποία τρέχουν και θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να προλάβουμε όσο το δυνατόν καλύτερα δράσεις τέτοιες που αφορούν τους πολίτες της Πελοποννήσου. Εκτός από αυτό, η επόμενη σύγκληση ώστε να ληφθούν μέτρα όσον αφορά τα σκουπίδια, όσον αφορά τον κατανοητικό πυρετό που είπαμε και προηγουμένως, πότε θα υπάρξει? Γιατί ο κόσμος αυτό που ψάχνει είναι πότε θα δοθούν λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τα σκουπίδια, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Περιφερειάρχης και η Περιφέρεια ασχολήθηκε, το Περιφερειακό Συμβούλιο ασχολήθηκε τα τρία χρόνια που πέρασαν με μεγάλη προσοχή και με ιδιαίτερη προσπάθεια. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα και που βάλαμε μπροστά το πρόγραμμα αποκομιδής των σκουπιδιών, διαχείρισης των σκουπιδιών, και όπως ξέρετε ο διαγωνισμός έτρεξε, έγινε διεθνής διαγωνισμός, δεν υπήρξε καμία ένσταση, είναι σε δρόμο καλό. Ήδη πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 15, αρχές 16 θα έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η δράση και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή, ίσως η καλύτερη, ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων. Δύο προγράμματα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ υγειονομικής φυσιογνωμίας υλοποιεί το νοσοκομείο Αργολίδας σύμφωνα με τις δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείου Λάμπρου Δημητρογιάννη. Το ένα αφορά το πρόγραμμα Αλκιώνα Εθνικής Πρωτοβουλίας για το Μητρικό Θυλασμό και το δεύτερο αφορά συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με στόχο την παροχή επιστημονικών δεδομένων της διατροφής σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής. Δύο προγράμματα υλοποιεί από το Σεπτέμβριο το νοσοκομείο Αργολίδας που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και αφορούν θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για το πρόγραμμα Αλκιώνη και αφορά την προαγωγή μητρικής φροντίδας και θυλασμού και ένα δεύτερο πρόγραμμα παροχής διατροφικών συμβουλών επιστημονικής πηγής, αφού η συνεργασία γίνεται με ειδικούς επιστήμονες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν λίγο χρονικό διάστημα, είχαμε δεχτεί προτάσεις συνεργασίας από δύο προγράμματα τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ. Προγράμματα κυρίως υγειονομικής υφής και ιατρικής περίθαλψης. Το ένα αφορά το πρόγραμμα Αλκιώνη. Είναι μια εθνική πρωτοβουλία
προαγωγής του μητρικού θυλασμού, το οποίο γίνεται από την αιγίδα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Πιο συγκεκριμένα από τα μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει να λειτουργεί χώρος του νοσοκομείου του Άργους σχετικά ενός χώρου που θα είναι φιλικός προς τα βρέφη αλλά και προς τις μητέρες. Και πιο συγκεκριμένα θα υπάρχει ένας χώρος άμεληξης του μητρικού γάλακτος, όπως λέγεται, όπου οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο θα μπορούν να έχουν δυνατότητα να αναπτύσσουν και να φυλάξουν το γάλα του μητρικού, αλλά και παράλληλα όποιος συνοδός ή μητέρες που βρίσκεται στο νοσοκομείο θα μπορούν να έχουν ένα χώρο θυλασμού. Είναι μια υλοποίηση κοινωνικής ευθύνης που εντάσσεται σε πλαίσια κοινωνικής πολιτικής, ένα πρόγραμμα αξιέπαινο το οποίο θα ενισχύσει και την προαγωγή της μητρικής φροντίδας κυρίως. Και θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία, διότι δεν έχουν δεχτεί πολλά νοσοκομεία, όμως τα λίγα νοσοκομεία και κυρίως της επαρχίας, και θα προσφέρουμε τις ανάλογες υποδομές και δείξεις που θα χρειαστούν. Παράλληλα υπάρχει και το πρόγραμμα που αφορά σε συνεργασία με το Γεωργονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που αφορά τη δημιουργία διατροφής, υπάρχει ένα πανελλαδικό πρόγραμμα μελέτης της διατροφής, έχουμε ενταχθεί και σε αυτό το πρόγραμμα. Μας έχει ζητηθεί συνεργασία και θεωρήσαμε τιμή που επιλεχθήκαμε από τα νοσοκομεία και σε αυτό το πρόγραμμα το νοσοκομείο του Άργους. Και κυρίως είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα εστιάσει στις διατροφολογικές συνθήκες και στο προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων. Θα είναι μια μελέτη η οποία θα επιφέρει στοιχεία ώστε να μπορούν στο μέλλον να προβλεφθούν διατροφικές συνθήκες, αλλά κυρίως να αλλάξουν οι παράμετροι του δεντρολογίου μας και ενώ κυρίως της διατροφής που ασκούμε καθημερινά. Θα παραχωρήσουμε ένα χώρο για την κινητή μονάδα ομολογησιών που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Επίσης θα περιλαμβάνει τις συνεντεύξεις στους συμμετέχοντες και όπως επίσης και θα δημιουργήσουμε και ένα χώρο για την καταγραφή όλων αυτών των δεδομένων προκειμένου να αξιοποιηθούν στοιχεία όχι μόνο για την πανελλαδική έρευνα αλλά κυρίως να εξάγουμε στοιχεία για τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της διατροφής του νοσοκομείου Αργολίδας, μάλλον καλύτερα της περιοχής Αργολίδας, αλλά και πόσο μπορεί να προσαρμόσουμε το νοσοκομείο του Άργους σε διατροφολογικές συνθήκες των ασθενών. Να αναφέρω ότι οι ασθενείς που εισέρχονται στο νοσοκομείο δεν είναι όλοι με τις διατροφικές συνθήκες. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι παράδειγμα διαβητικοί, χρειάζονται ένα συγκεκριμένο διαιτολόγιο και σε αυτό το πρόγραμμα θα αυτή την προσπάθεια ώστε να οργανώσουμε ένα καλύτερο τρόπο διατροφής, αλλά και παράλληλα να προβλέψουμε στο μέλλον ανάγκες ή συνθήκες τις οποίες θα μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε τύπους. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται ο τρίγος της σταφίδας, αφού ήδη οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν προχωρήσει στη συγκομιδή της Κορινθιακής σταφίδας. Η κάμερα της DR τηλεόρασης βρέθηκε στον Αμπελώνα και συζήτησε με τους παραγωγούς για τα μεγάλα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι οι χαμηλές τιμές. Ξεκίνησε η σταφίδα σιγά σιγά με αρκετά προβλήματα. Η παραγωγή μας είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά ο αγρότης εξαρτιάται πάντα από τον καιρό και από την εμπόρους και τις καιρικές συνθήκες. Είχαμε αρκετά προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή παραγωγή. Ξεκίνησε τώρα ο τρίγος, τώρα το απλώνουν και το μαζεύουν. Ναι, ναι, τώρα είναι ο σταφιδό τρίγος, της σταφίδας ο τρίγος και της ραζακιάς. Έχει πολύ, είναι η περιοχή της νέας, σταφίδα μάλλον. Έχει αρκετή περιοχή, περισσότερο είναι αμπελοειδή, αλλά έχει και αρκετά μαύρη σταφίδα και στα γύρω περίχωρα. Κορινθιακή εμάς. Κορινθιακή, είναι η κορινθιακή, η κλασική μαύρη σταφίδα. Καλή παραγωγή με ψευτοπροβλήματα, αλλά τα ξεπεράσαμε. Με πολύ λίγο που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έξοδα πολλά έξοδα. Πολλά έξοδα και δεν αναπληρώνεται και δεν ξέρουμε και τι τιμή θα πουλήσουμε. Είμαστε εξαρτημένοι από πολλούς και περισσότερο από τον καιρό. Αν μας πάει ο καιρός, πιστεύω να πάμε καλά και στον Αμπελότρικο. Πολλοί ήταν οι επισκέπτες της πόλης του Ναυκλείου για τη γιορτή της Παναγιάς. Σύμφωνα με τους επισκέπτες, οι ντόπιοι είναι πολύ φιλόξενοι και οι τιμές αρκετά καλές, πράγμα που βάζει την περιοχή στις πρώτες θέσεις για τις σύντομες αποδράσεις του καλοκαιριού. Η επισκεψιμότητα ήταν αρκετά μεγάλη, αλλά ο κόσμος δεν καθόταν στα μαγαζιά να φάει, να πιει, γενικώς να διασκεδάσει. Ήταν αρκετά μαζεμένος. Ακόμα και κάποιοι οι οποίοι επέλεξαν να κάτσουν και να φάνε κάτι, ήταν πιο συγκεκριμένοι στις παραγγελίες τους. Αυτό είναι βέβαιο εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι μόνο τώρα, το 15 Αύγουστο. Εμείς περιμέναμε λίγο το 15 Αύγουστο να είναι πιο ανεβασμένα τα πράγματα, αλλά όχι, δυστυχώς δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ συγκρατημένος ο κόσμος και τώρα.
Κίνηση κόσμου είχαμε, όχι πολύ, χειρότερα από πέρσι. Δυστυχώς δεν ψωνίζουν οι Έλληνες. Τους αρέσει το ναύπλιο σαν προορισμός, αλλά θα δώσουν για τα εισιτήρια, για τα διόδια, θα φάνε. Δεν περισσεύουν λεφτά για να ψωνίσουν. Δυστυχώς είμαστε σε οριακή κατάσταση όλα τα μαγαζιά. Δηλαδή η επισκεψιμότητα μεγάλη στην περιοχή, αλλά οι καταναλωτές μου διασμένοι. Ακριβώς. Και οι ξένοι ακόμα, εμείς δεν έχουμε οργανωμένο τουρισμό. Αν δεν φτιαχτεί το λιμάνι, να έρθουν οι κρουαζερόπλια, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να έχουμε ανάπτυξη στο ναύπλιο. Οι τουρίστες δεν είναι οργανωμένος ο τουρισμός. Έρχονται τουρίστες που δεν έχουν πολλά λεφτά. Δυστυχώς εμείς εδώ ζούσαμε περισσότερο με τους Έλληνες. Οι Έλληνες τελειώσαμε, οπότε. Οι τιμές μειωμένες ή αυξημένες? Τις έχουμε μειώσει όλοι, παιδιά. Όλοι τις έχουμε μειώσει. Και θεωρώ ότι φεύγουν οι καταναλωτές ευχαριστημένοι. Και τα δωράκια τους θα τους κάνουμε. Και τις τιμές έχουμε μειώσει. Και προσπαθούμε να τους προσελκύσουμε. Αλλά άμα δεν έχεις χρήματα. Έχει αυξημένη κίνηση από κόσμο. Αλλά από ό,τι είδα δεν υπήρχε καταναλωτική έτσι, ένταση. Δεν ψώνιζε ο κόσμος. Δεν είχαν ψώνια στα χέρια τους. Ναι, ήταν πολύ πιο κρατημένοι. Γενικά είχε πάρα πολύ κόσμο η πόλη του ναυπλίου. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά προτίμησαν να τα δώσουν κάπου αλλού τα χρήματα, πιστεύετε? Πιστεύω ότι δεν τα είχαν για να τα δώσουν αλλού. Τι να τα δώσουν, τα ξοδέψαν τα χρήματα στο να έρθουν, στη διαμονή τους και στη διατροφή τους και για κάποιο καφέ, κάποια μπύρα. Μέχρι εκεί για ψώνια δεν ήταν. Δεν περισσέψαν λεφτά. Περιμένετε κάποιο νέο κύμα εσωτερικού τουρισμού τις επόμενες ημέρες? Ναι. Ναι, πιστεύω ότι από Δευτέρα, Τρίτη θα έρθουν και άλλοι, το τελευταίο κύμα του εσωτερικού τουρισμού. Οπότε ελπίζετε για κάτι καλύτερο τις επόμενες μέρες? Ναι, ναι. Εξαιρετικά. Οι τιμές είναι προσιτές? Ναι, αυτό κουβεντιάζαμε πριν από λίγο, ότι οι τιμές δεν έχουν την τρέλα που έχουν σε κάτι άλλους περίεργους προορισμούς. Οπότε θα ξαναεπισκεφτείτε την πόλη? Σε λίγες μέρες πάλι σίγουρα. Οι τιμές είναι προσιτές? Ναι, βέβαια, πολύ καλές. Γενικά άψογοι. Άψογοι. Συνέχεια. The lovely, beautiful. Lovely. Πάντα, ερχόμαστε. Η πόλη του ναυπλίου είναι αρκετά φιλόξενη. Ναι. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές και μου αρέσει τρομερά. Σας αρέσει τα κάθαρα, τα πάντα, τα πάντα. Είναι μια πόλη. Εγώ θεωρώ, εντάξει τώρα τι να πω, να πω ότι είναι και η ωραιότερη πόλη στην Ελλάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει φυσική ομορφιά, είναι γραφικότατη. Τώρα για τις τιμές, εντάξει, δεν μπορώ να πω ούτε ναι ούτε όχι. Για την εποχή που ζούμε τώρα, όπως έχουν καταντήσει τον Έλληνα, όλα ακριβά είναι. Με τα 400 ευρώ το μήνα που τον έχουν καταντήσει. Αλλά θεωρώ ότι αξίζει. Το ναύπλιο αξίζει πάρα πολύ. Οπότε σκέφτεσαι να ξαναεπισκεφτείτε? Ούτως ή άλλως έρχομαι σε μέρα. Καλύτερη. Φέτος είχε αρκετό κόσμο. Η επισκεψιμότητα του ναυπλίου μεγάλη, οι καταναλωτές όμως ξόδευαν λεφτά στον ναυπλίο. Λίγα χρήματα, πολύ λίγα χρήματα. Συγκριτικά πολύ λίγα, όπως και πέρσι και χειρότερα. Για λέγε εσύ για το ναύπλιο, σ' αρέσει? Πρώτη φορά στο ναύπλιο. Τρίτη, Τέταρτη, κάπου εκεί. Σας αρέσει? Ναι, βέβαια. Άμα δεν μ' άρεσε, εδώ θα ήμουν. Έχετε επισκεφτεί τα μνημεία της περιοχής και όλα τα σχετικά? Όταν πήγαινα σχολείο. Τώρα με αυτό το αγόρι δεν μπορώ να περπατήσω πολλά τα σκαλοπάτια. Θα με τρελαίνει. Οι τιμές είναι φυσιολογικές? Κάλεσαι. Εντάξει. Οπότε σκοπεύετε να επισκεφτείτε την πόλη του ναυπλίου? Βεβαίως, εννοείται. Να είμαστε καλά, καλό καλοκαίρι. Πες και εσύ, τι θες να πεις, τι ομάδα είσαι? Πάω. Αυτό, γράψτε το. Ευχαριστώ. Στις 5 Οκτωβρίου ανοίγει τις πύλες της η έκθεση Κορινθία 2014 του Επιμελητηρίου Κορινθίας, που φέτος αλλάζει χώρο και θα μεταφερθεί 10 χιλιόμετρα μακρύτερα από την Κόρινθο. Οι εκθέτες θα καταλάβουν έκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων σε εξαιρετικό χώρο και μεγάλο πάρκινγκ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας διοργάνωσης Νίκος Αριάννης. Για άλλη μια χρονιά το Επιμελητήριο Κορινθίας μου εμπιστεύτηκε τις τύχες της έκθεσης του 2014. Βέβαια φέτος έχω μια ιδιαιτερότητα, δεν είμαστε πλέον στο χώρο το γνωστό που ήμασταν τα τελευταία 5 χρόνια, στην πρώην Σωληνουργία Κορίνθου, διότι οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να το αξιοποιήσουν διαφορετικά. Έτσι λοιπόν φέτος έχουμε μεταφερθεί 10 χιλιόμετρα μακριά από την Κόρινθο, στο πρώην εργοστάσιο Ελβιοχήμ της εταιρείας Μαντράκου, το οποίο μας παραχωρήθηκε για να κάνουμε την έκθεση του 2014. Η έκθεση καλύπτει γύρω στα 4.000 μέτρα,
Είναι λίγο μικρότερη από την έκθεση που είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ένας χώρος πολύ καλός, πολύ καθαρός, με μεγάλο πάρκινγκ, και γι' αυτό μας δίνει τη δυνατότητα φέτος να κάνουμε και κάποιες μεγαλύτερες παράλληλες εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι ότι ενώ στην αρχή φοβηθήκαμε το ότι είναι λίγο μακριά από την Κόρινθο, παρ' όλα αυτά σκεφτήκαμε ότι και το βέλος στην νομό Κορινθίας είναι, στο επιμελητήριο της Κορίνθου ανοίγει. Και από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα με τις επαφές που έχω με όλους τους, με τους περισσότερους που συμμετείχαν πέρυσι αλλά με κάποιους καινούριους, το έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια, τους αρέσει το ότι έχουμε βγει λίγο πιο έξω από την Κόρινθο. Βέβαια το επιμελητήριο θα προβεί σε κάποιες ενέργειες ώστε να γίνει πιο προσβάσιμη ο τρόπος για να έρθουν στην έκθεση ο κόσμος, δηλαδή θα κάνει κάποια συνεργασία με το ΚΤΕΛ πάλι ώστε να μπορεί να έρχονται από την Κόρινθο με το ΚΤΕΛ και με τον αμπουραστιακό από το Κιάτο πάλι να υπάρχει μια επαφή ώστε ο κόσμος να είναι πιο άνετος σε εμάς. Με την φράση «Δεν κινείται τίποτα», οι επαγγελματίες των μεσητικών γραφείων δίνουν το στίγμα της κατάστασης που επικρατεί στον χώρο της αγοροπολισίας ακινήτων στην περιοχή μας, παρόλο που οι τιμές των ακινήτων έχουν πέσει κατακόρυφα. Δεν υπάρχουν χρήματα στην αγορά και τα οικόπεδα και τα σπίτια που παλαιότερα είχαν υψηλή ζήτηση, παρά το γεγονός ότι οι τιμές τους έχουν πέσει κατακόρυφα, δεν τα ακουμπάει κανείς. Άκρα σιωπή στο χώρο του real estate. Οι τιμές έχουν πέσει πάνω από 36%. Η κίνηση δεν υπάρχει καθόλου, ειδικά τώρα με το νέο εμφυάκι, με αυτά τα ραλούμ της κυβερνητικής πολιτικής, δεν εμπιστεύεται κανένας να κάνει αγορά. Κάποιες αιτήματα που υπάρχουν από πολίτες που θέλουν να αγοράσουν για σπίτια 30 χρονών και 35 χρονών για να έχουν και μικρότερη τιμή. Οι οικογένειες πλέον ζουν όπως ζούσαν πολύ παλιά, ο παππούς, η γιαγιά, ο πατέρας, τα παιδιά κτλ. Σε ένα σπίτι. Ήδη ας πούμε σε πόλεις όπως είναι εδώ η Νέα Κύος, ενώ υπήρχαν κάποτε ας πούμε αγοροπολισίες αρκετές το χρόνο, αυτή τη στιγμή βρίσκονται προς πόλεις είναι αρκετά ακίνητα τα οποία δεν υπάρχει ζήτηση καθόλου. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει τις στρόφιγγες μεταβέσεις των τραπεζών, να απαλλάξει τον κόσμο από τον ΦΠΑ και αυτό τους δυσβάσταχτους φόρους, οι οποίοι είναι τεράστιοι, παιδιά, δεν μπορεί να σκεφτείτε. Εγώ δηλαδή σε ένα προσωπικό μου πρόβλημα, μου είχε αφήσει ο πατέρας μου ένα σπίτι στην Αρκαδία, το οποίο μου ήρθε ΦΠΑ ας πούμε 800 ευρώ. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, δηλαδή είναι να τρελαθείς τώρα. Μήπως έχει γίνει λάθος, γιατί υπάρχουν πολλά λάθη. Κοιτάξτε. Όπως είδατε και κοιτάμε τα. Όπως σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν είναι σύμπτωση, έτσι και το λάθος επαναλαμβανόμενο δεν είναι. Κατά πρώτον, εγώ έπρεπε η κυβέρνηση, από τη στιγμή που κάποιοι άνθρωποι κάνουν συνεχώς λάθος, πρέπει να τους καρατομήσει. Βλέπω όμως ότι τους αγκαλιάζει, τους χαϊδεύει και αυτό σημαίνει ότι είναι γνώστης η κυβέρνηση σε αυτά τα πράγματα και ξέρει το λάθος γίνεται να δει τις αντιδράσεις. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχει ένας λαός που αυτή τη στιγμή είναι μουδιασμένος. Όπως είναι μουδιασμένη και η αγορά των ακινήτων. Εάν αυτός ο λαός δεν ξεμουδιάσει, δεν πάρει τις τύχες στα χέρια του, εγώ πιστεύω ότι μας περιμένουν χειρότερα πράγματα και ένα μέρος όπως είναι η Αργολίδα, την οποία εγώ θεωρώ ένα από τους πιο καλύτερους χώρους για διακοπές κτλ., θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε Θανασόπουλε, απλά πείτε μας, ένα σπίτι το οποίο κόστιζε 100.000 ευρώ για παράδειγμα, πόσο μπορεί να το αγοράσει σήμερα? Σήμερα ένα σπίτι που στήκει 100.000 μπορεί να το αγοράσει και 60 και 55. Άρα και είναι ευκαιρία για κάποιους. Ευκαιρία, δεν το λέω ευκαιρία. Από τη στιγμή που την άλλη μεριά έχει να αντιμετωπίσει. Εγώ σας λέω ότι σήμερα σας χαρίζω το σπίτι μου. Σας το χαρίζω εγώ το σπίτι μου, αλλά να το πάρετε. Ξέρετε ότι θα πληρώσετε με την αντικειμενική αξία και τεράστια λεφτά. Οπότε δεν τα έχετε αυτά τα λεφτά να τα πληρώσετε, οπότε δεν θα τα αγοράσετε. Εγώ σας το χαρίζω αυτό που έχω στην Αρκαδία, σας το χαρίζω. Ελάτε να το πάρετε. Μάλιστα. Και όσο για ένα χωράφι. Ένα χωράφι. Ένα οικόπεδο αυτή τη στιγμή που είχε κάποτε ας πούμε 100 και 120 χιλιάρικα, πουλιέται με 40, με 35, ούτε με 55. Σε καμία περίπτωση δεν αγοράζουν. Σας είπα, είναι τόσο ο φόβος που υπάρχει σχετικά με τους φόρους που δεν ακουμπάει τίποτα. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί και λύση και στους φόρους, αλλά και στις στρόφιγγες της οικονομικής δυνατότητας που μπορεί να δώσει στους πολίτες οι τράπεζες, το κράτος, δεν ξέρω ποιος θα. Είναι τυχαίο ότι κάποιοι ιδιοκτήτες παραδίδουν τα κλειδιά. Από όσο λένε, παραδίδουν τα κλειδιά. Αυτό που σας είπα εγώ προηγουμένως, ότι το δικό μου το σπίτι στην Αρκαδία το δίνω ας πούμε στο κράτος. Ας έρθει λοιπόν να το πάρει. Το δίνω, το χαρίζω σε ανθρώπους. Σε ανθρώπους που δεν έχουν να κοιμηθούν, το χαρίζω. Αρκεί να γίνει μεταβίβαση στο όνομά τους.
Ξεσήκωσαν το κατάμεστο από κόσμο αρχαίο θέατρο του Άργους ο Μάριος Φραγκούλης και η Έλλη Πασπαλά με τις υπέροχες ερμηνείες τους με τραγούδια διαχρονικά σπουδαίων συνθετών και καλλιτεχνών από τον ελληνικό κινηματογράφο. Προσωπικότητες της χώρας μας και του εξωτερικού ήταν παρόντες στην εκδήλωση για να δώσουν το μήνυμα της ενίσχυσης του Συλλόγου Φλόγα, στην οποία είναι αφιερωμένη η όλη εκδήλωση που ήταν στο πλαίσιο του καλοκαιρινού φεστιβάλ του Δήμου Άργους Μυκηνών. Η Αυγουστιάτικη νύχτα ήταν ιδιαίτερη το βράδυ του Σαββάτου στο αρχαίο θέατρο του Άργους, όπου πραγματοποιήθηκε η συναυλία του Μάριου Φραγκούλη και της Έλλης Πασπαλά με τραγούδια σπουδαίων συνθετών και καλλιτεχνών από το χώρο του ελληνικού κινηματογράφου. Και ήταν όλοι εκεί: ο Υπουργός Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός, ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκικής Πρεσβείας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Πρεσβείας, εκπρόσωποι του Ομίλου για την UNESCO. Η πρόεδρος του Συλλόγου Φλόγα Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, στο οποίο σύλλογο ήταν αφιερωμένη και η εκδήλωση. Η Αιγύπτια καθηγήτρια Dr. Λέιλα Τάκλα και ο Τούρκος ηθοποιός Μουράτ Γκιλντιμίρ, που είναι γνωστοί παγκοσμίως για το ενδιαφέρον τους για θέματα του ομίλου UNESCO, ταξίδεψαν από τη χώρα τους για την περιοχή μας για την εκδήλωση αυτή και ήταν παρόντες. Να δώσουμε τα εύσημα στον πρόεδρο της ΚΕΔΑΜ Νίκο Καβούνο για την επιλογή της συναυλίας που έγινε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Άργους Μυκηνών, τα έσοδα της οποίας θα δοθούν στους γονείς του Συλλόγου Φλόγα Παιδιών με Καρκίνο, που εκπροσωπεί χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα και ως αποκλειστικές πηγές χρηματοδότησης έχει τις δωρεές των μελών και των χιλιάδων ευαισθητοποιημένων φορέων. Όσο για το σύνθημα «Αγάπη χωρίς όρους». Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλεσούν τα βραχιόνια. Βάλε τα στολμίδια σου που βάζεις σαν περνάς και μη μας τυραννάς. Η UNESCO Αργολίδας μαζί με το Δήμο Άργους Μυκηνών μέσα στην εκδήλωση του Φεστιβάλ Άργους Μυκηνών κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Πιστεύουμε ότι όλοι να ευχαριστηθούν και να πάμε καλά. Απόψε εδώ στο αρχαίο θέατρο του Άργους η φλόγα της ζωής θα προσπαθήσει να ενωθεί με την φλόγα του πολιτισμού και της διασκέδασης. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία αυτή της UNESCO Αργολίδας, γιατί πράγματι μπορούμε να δείξουμε εδώ σε αυτόν τον τόπο πώς μπορούμε να συντεριάξουμε την ευαισθησία μας απέναντι στην ανθρώπινη ύπαρξη και την προστασία των παιδιών μαζί με την ευαισθησία απέναντι στην τέχνη και το να περάσουμε όμορφα ένα αυγουστιάτικο βράδυ. Όλα θα πάνε καλά. Ένα σημαντικό χώρο πολιτισμού όπως είναι εδώ το αρχαίο θέατρο του Άργους, βεβαίως για ένα σημαντικό λόγο, ανθρωπιστικό λόγο, για την ενίσχυση του Συλλόγου Φλόγα, που πραγματικά όλοι οφείλουμε να στηρίξουμε αυτό το σύλλογο για τον σκοπό, γιατί στηρίζει τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και θεωρώ ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις πρέπει όλοι μας να τις στηρίζουμε, γιατί ο σκοπός πραγματικά είναι πολύ καλός και σημαντικός και δείχνουμε την ανθρωπιά μας με αυτή την συμμετοχή. Buraya davet edildiğim için çok onur duydum tabii ki böyle bir geceye katılmak için çocuklar için. Είναι τιμή μου που είμαι προσκεκλημένος εδώ πέρα για τα παιδιά. Ναι, ναι. UNESCO çok önemli şeyler yapıyor bu anlamda dünyada. UNESCO έχει κάνει πολλά πράγματα σε όλο τον κόσμο για αυτό το θέμα. Ben de burada komşularımla beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί με τους γείτονες. Του αρέσει το αρχαίο θέατρο του Άργους?
Argos'un antik tiyatrosunu beğendiniz mi? Nasıl gözüküyor? Buradan harika görünüyor ama eminim içeriden daha güzel görünüyor. Αποζα φαίνεται πολύ όμορφο. Είμαι σίγουρο ότι θα είναι πιο ωραίο από μέσα. Και την κυρία Λάιλα Τάκλα, είναι δόκτωρ, είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών, της UNESCO. Και είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας που τιμάμε την παρουσία της στην απόψινή εκδήλωση, που σκοπός της είναι βεβαίως να βοηθήσουμε τα παιδιά με καρκίνο. Μια εκπληκτική βραδιά απόψε. Μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να είναι μαζί μας για να περάσει τόσο ωραία όσο περάσαμε εμείς. Να ευχαριστήσουμε πάλι τον Μάριο που δεν είναι η πρώτη φορά που τραγουδάει για τα παιδιά μας. Όσες φορές είπαμε θέλουμε συναυλία, ο Μάριος είναι πάντα δίπλα μας. Ευχαριστούμε το Δήμο του Άργους που, Άργους Μικηνών, που έχει υποστηρίξει πάρα πολύ αυτή τη συναυλία. Και την UNESCO που ήταν πρωτοβουλία διοικητής. Δεν θα μπορούσαμε παρά να δεχτούμε μια τέτοια πρόταση και μια πρόσκληση. Είναι χαρά μας. Και ο Μάριος, τον έχω δει με παιδιά, αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά. Εγώ επίσης. Είναι χαρά μας και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε μέσω του τραγουδιού, της μουσικής. Προσφέρουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε μια χαρά σε αυτά τα παιδιά και στις οικογένειές τους. Πόσο μάλλον όταν μπορούμε να συνδυάσουμε τη δύναμή μας ως καλλιτέχνες με ένα τόσο σημαντικό γεγονός όπως είναι η Φλόγα και φυσικά εδώ στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους που είναι μοναδικό, συγκλονιστικό για μοναδικό, μας. Μοναδικό θέατρο, υπέροχο, είναι απίστευτο το πόσο αυτό το μέγεθος όμως είναι τόσο οικείο και τόσο ζεστό έτσι, και ο κόσμος... Ναι, και ο κόσμος πραγματικά μας αγκάλιασε, μας έδωσε πολύ όμορφες συγκινητικές στιγμές. Το δείξατε άλλωστε και εσείς. Το χαρήκατε. Ναι, πάρα πολύ. Το έδειξε ο κόσμος μας, από την αρχή, από την πρώτη στιγμή. Εμείς περνάμε καλά ούτως ή άλλως πάντα και στις συναυλίες μας και στις πρόβες μας. Έχει σημασία όμως σε μια ζωντανή εμφάνιση το κοινό και αυτό που θα εισπράξει από τον κόσμο τη στιγμή εκείνη. Πρόκειται να συνεχίσετε να κάνετε και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ώστε να ενισχύσετε το σύλλογο ή άλλους συλλόγους με αντίστοιχες Κοιτάξτε, πάντα κάνουμε κάθε χρόνο και για τη Φλόγα συνεργαζόμαστε και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη κάναμε μια συναυλία και πριν από 2-3 χρόνια στο 2 Ηρώδου Αττικού για τη Φλόγα. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και πραγματικά παράγουν έργο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας όταν το συνέστημα έχει μουδιάσει και ο κόσμος δεν δίνει, γιατί γενναιοδωρία δεν είναι να δώσεις όταν έχεις, γενναιοδωρία είναι να δώσεις όταν δεν έχεις και πραγματικά από το περίσευμά του, από ό,τι φάνηκε, ο κόσμος αγόρασε αυτό το εισιτήριο και ενίσχυσε το σκοπό αυτό. Καλές εντυπώσεις άφησε ο Παναργιακός και μάλιστα κέρδισε με 2-1 την ομάδα του Ατρόμητου Πειραιός κατά το πρώτο φιλικό παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στο γήποδο του Κουτσοποδίου το απόγευμα του Σαββάτου. Για τους στόχους της ομάδας του Παναργιακού μίλησε ο νέος προπονητής Λουτσιάνο Ντεσούζα. Κοίτα να δεις, πάντα όταν κερδίσεις είναι ό,τι καλύτερο. Απλά γιατί αργήσαμε πάρα πολύ να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε να μοντάρουμε την ομάδα, δεν μας ενδιαφέρει εμένα προσωπικά το αποτέλεσμα. Και σήμερα και το επόμενο και το παραεπόμενο δεν με ενδιαφέρει πραγματικά το αποτέλεσμα. Με ενδιαφέρει να μπορέσουμε να φτιάξουμε την ομάδα για το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένο που παρά από την κούραση κάνανε προπόνηση τα παιδιά του πρωί, παρά από την κούραση, μέσα στη ζέστη καταφέραν να τρέχουν, να δείξουν κάτι στοιχεία που χρειαζόμαστε και από εδώ και πέρα συνεχίζουμε τη δουλειά μας
Με το μυαλό στην πρώτη αγωνιστική 14 Σεπτεμβρίου. Βλέπουμε ότι είναι μια νεανική ομάδα που αποτελείται και ίσως από νέα παιδιά. Έχει στόχο αυτή η ομάδα? Πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει ψηλά με νέους παίχτες? Κοίτα να δεις, μόλις ξεκινήσαμε τις μεταγραφές, έρχονται καινούριοι ποδοσφαιριστές, έμπειρους ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν την κατηγορία, μαζί με τους άλλους που έχουμε εδώ στην ομάδα, που είναι η βάση, που γνωρίζουν την ομάδα γενικά χρόνια, θα προσπαθήσουν να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Για να πω ότι, ότι θα είναι εύκολα, ότι γρήγορα θα ετοιμάζουμε την ομάδα, θα σας λέω ψέματα. Πρέπει σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, να δουλέψουμε με το σκοπό να φτιάξουμε την ομάδα για την πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, ήταν ένα καλό παιχνίδι. Δύο ομάδες που πηγαίνουν να τερματίσουν στις πρώτες θέσεις. Η ομάδα του Παναριακού την είδα μια μικρή νεαρή σε ηλικία ομάδα, με στόχους και καλό προπονητή. Από εκεί πέρα για την ομάδα μου θα κυνηγήσουμε να σωθούμε εύκολα και είμαστε και εμείς μια νεαρή ομάδα με στόχους και όνειρα. Ας παρακολουθήσουμε τώρα τα νέα για τον καιρό. Mediterranean luxury in a natural paradise. Welcome to Barceló Hydra Beach. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέους 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέντρο κήπου ΕΔΕΜ στο Ναύπλιο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία λουλουδιών εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, καθώς και ποικιλία καλοπιστικών και καρποφόρων δέντρων. Διαθέτουμε επίσης πλούσια γκάμα από πύλινες γλάστρες, καθώς και διάφορα διακοσμητικά είδη για τον κήπο σας. ΕΔΕΜ, Άνθη, φυτά, οποροφόρα. ΕΔΕΜ, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση κήπων. ΕΔΕΜ, Αθανάσιος Ζουσεμετζής, Άργους και Καλαμάτας, Ναύπλιο. Ο τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας πλέον δεν είναι ο παλιός μπελάς. Χωρίς καθυστέρηση, με την ελάχιστη αναμονή.
προγραμματισμένα ραντεβού με γνώμονα τη δική σας και μόνο διευκόλυνση. Με υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να αποφεύγονται πρόστιμα και καθυστερήσεις. Σε έναν άνετο χώρο αναμονής με έκθεση αυτοκινήτων εποχής, καφετέρια και ίντερνετ. Με φιλική εξυπηρέτηση πάντα προς τον πελάτη, ιδιωτικό κτέο Ταραντήλης Παναγιώτης. Επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία και μοτοσυκλέτες. Διεύθυνση, 3ο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύγου στο Άργος. Ωράριο λειτουργίας, καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Τώρα μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Οι εξαιρετικές επιδόσεις των μαθητών του φροντιστηρίου Άμυλα στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014. 29 γραπτά μαθητών του βαθμολογήθηκαν με άριστα. Πάμπολα γραπτά αξιολογήθηκαν στη βαθμολογική κλίμακα 17 έως 17,9. 8 μαθητές που φίτησαν στο φροντιστήριο Άμυλα συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία πάνω από 18.000 μόρια. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Άμυλα. Το φροντιστήριο με τις πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Με σεβασμό στην αλήθεια και στο μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Άμυλα. Άργους 15 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-023-037. Διεύθυνση σπουδών Μιχάλης Αρής. Φιλόλογος συγγραφέας. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται θρυλός καιρός με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριο έως ισχυρή και στα ανατολικά ισχυρή έως πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 20 έως 31 βαθμούς, στα βυτικά από 21 έως 32, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 20 έως 32 και στα νησιά από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο που βλέπετε θρυλός καιρός με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριο έως ισχυρή και στα ανατολικά ισχυρή έως πολύ ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου. Οι εξαιρετικές επιδόσεις των μαθητών του φροντιστήριου Άμυλα στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014. 29 γραπτά μαθητών του βαθμολογήθηκαν με άριστα. Πάμπολα γραπτά αξιολογήθηκαν στη βαθμολογική κλίμακα 17 έως 17,9. 8 μαθητές που φίτησαν στο φροντιστήριο Άμυλα συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία πάνω από 18.000 μόρια. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Άμυλα. Το φροντιστήριο με τις πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Με σεβασμό στην αλήθεια και στο μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Άμυλα. Άργους 15 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-023-037. Διεύθυνση σπουδών Μιχάλης Αρής. Φιλόλογος συγγραφέας. Να σας ενημερώσουμε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να τα παρακολουθείτε από το www.drtv.gr, ενώ ζωντανό το πρόγραμμα του σταθμού μας από το www.drtv.blogspot.com. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Επόμενη ενημέρωση στις 11 το βράδυ. Από όλους εμάς προς το παρόν, γεια σας.